Κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο θέμα των Σκοπίων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός, σύμβολος γεωστατηγικής. Να πούμε δύο λόγια περισσότερα για αυτό το εθνικό θέμα. Καλησπέρα σας, δάσκαλε, χρόνια πολλά. Καλή και φωτισμένη χρονιά. Επίσης, να είσαι καλά. Ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα από το 1948. Το Σκοπιανό, το νοτιοϊουγκοσλαβικό, όπως το λέει ο καθένας, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Τι θα γίνει τώρα, διότι φαίνεται να φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο σφαιρικά. Σίγουρα αυτή η ονομασία ήταν προβληματική από την αρχή, απλώς δεν είχαμε δώσει καμία σημασία σε αυτό το πρόβλημα και μας εμφανίστηκε με το τέλος της Ιουγκοσλαβίας. Τώρα έχουμε ακούσει εδώ και σειρά ετών ότι εμείς δεν θα αποδεχτούμε ποτέ κάτι που να περιλαμβάνει την λέξη Μακεδονία. Και εγώ θέλω να κάνω την εξής παρέμβαση λέγοντας ένα σενάριο το οποίο μπορεί να παίξει. Ας πούμε ότι δεν λειτουργούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και δεν έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε την εξέλιξη των δεδομένων με την ονομασία Φύρων, που παρεπιπτόντως όλοι ξεχνούν ότι το ΜΗ είναι Μακεδονία. Ας πούμε τώρα ότι έχουν μια υποψηφιότητα επίσημη για το ΝΑΤΟ, μια υποψηφιότητα επίσημη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρωτάω, ποιος θα απαγορεύσει σε αυτή τη χώρα να ονομαστεί όπως θέλει, ενώ αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι κάθε λαός έχει δικαίωμα να ονομαστεί όπως θέλει. Κανείς, προφανώς. Άρα το πρόβλημα για μένα δεν είναι να συμφωνήσουμε ή όχι σε αυτή τη διαδικασία, είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χώρα έχει δικαίωμα να ονομαστεί όπως θέλει. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχει μια επιλογή τώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ παράξενη ασφαλιστική δικλίδα για να μην υπάρχει τροποποίηση. Που σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση πριν την έναρξη, έτσι ώστε να ενσωματωθεί σαν εξαίρεση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν ξέρω κατά πόσο τα Σκόπια είναι διατεθειμένα να υπογράψουν κάτι τέτοιο που να επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να πει ότι πέτυχε κάτι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές τις συζητήσεις πάνω στο όνομα, χωρίς να ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αλλαγή του ονόματος, θα ήταν καλό να είναι πιο ενημερωμένοι οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι συζητούν για αυτό το θέμα χωρίς να ξέρουν ότι υπάρχει καν. Η Ευρώπη δεν είχε συνταχθεί με τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να μην περιέχει το όρος Μακεδονία στην ονομασία παλιότερα. Ναι, μα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Στο ενδιάμεσο όμως, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ψηφίσει αυτή τη δυνατότητα και νομίζω ότι εμείς αποτελούμε ένα παράδειγμα. Υπενθυμίζω ότι εμείς λεγόμαστε Έλληνες και όλοι οι άλλοι μας ονομάζουν Γρεκούς. Αυτό σημαίνει ότι ένας λαός έχει δικαίωμα να ονομαστεί όπως θέλει. Ένα άλλο παράδειγμα, θυμάστε ότι η ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έγινε με την ονομασία Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με την ονομασία, βεβαίως με αυτήν, και όχι με την ονομασία Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε βάλει βέτο η Γαλλία. Yeah. Ρωτάω, γιατί η Γαλλία κατάφερε να βάλει βέτο στο Μεγάλη Βρετανία, ενώ όλοι ξέραμε ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και κατάφερε να πει ότι θα πρέπει να είναι ο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε κάποια δυσκολία. Άρα μας λέτε ότι μπορεί η Ελλάδα να βάλει βέτο και να πει ότι δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία, όπως έκανε παλιότερα η Γαλλία και κάποια άλλα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Άρα το θέμα είναι ότι όταν το παρουσιάζουμε ότι έχουμε στριμωχτεί, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση και έχουμε στριμωχτεί όταν αποδεχόμαστε ότι έχουμε στριμωχτεί. Από τη στιγμή που παλεύουμε για κάτι που θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και ανήκει στην ιστορία του ελληνισμού, δεν μπορεί να αποφασίσουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Πάντοτε γίνεται, εκτός αν εμείς αποφασίσουμε ότι δεν γίνεται. Φαίνεται όμως ότι οι πολιτικοί μας να μην έχουν τέτοιες απόψεις, γι' αυτό και δεν έχουμε και καθόλου, σχεδόν καθόλου, τοποθετήσεις. Όλοι περιμένουν τον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Δεν ξέρω να περιμένουν να βγάλουν κάποιοι το φίδι από την τρύπα ή κάποιοι έχουν βάλει το φίδι στην τρύπα. Και κάποιοι άλλοι μπορούν να πέφτουν μέσα στην τρύπα ίδια. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά ακούμε ότι κανονικά η Ελλάδα ελέγχει ακόμα και οικονομικά τα Σκόπια. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι οι 3.000 εταιρείες και που υπάρχουν στα Σκόπια ελληνικές είναι αυτές που καθυστερούν την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις. Πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τώρα που μας λέτε. Άρα λέω απλώς ότι γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί στην πραγματικότητα βολεύει πολλούς, αλλά εγώ ρωτάω, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η ονομασία που χρησιμοποιείτε για ιστότοπους από τα Σκόπια? Προσωπικά όχι, δεν μπορώ να σας πω. Είναι το ΜΚΑΠΑ. Αυτό χρησιμοποιείται και στις πινακίδες των αυτοκινήτων, οι οποίες έρχονται και στην Ελλάδα. Ωραία, ρωτάω. Είπε κάποιος να μην μπαίνουν? Όχι, βέβαια μπαίνουν κανονικά. Άρα, σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Στην πραγματικότητα, πριν ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έβαζε συνεχώς χαραγμένο το CY στην πραγματικότητα. Άρα, όταν έγινε αυτή η κίνηση το 2004, προσπάθησαν να μπουν εντός Ελλάδος. Η Ελλάδα είπε ότι δεν μπορεί να μπείτε γιατί τώρα η Κύπρος είναι εντός. Όταν απέφυγαν και ανέβηκαν από Βουλγαρία, τελικά το απέφυγαν και από την Ουγγαρία. Ξέρετε τι έγινε στο τέλος? Το CY το άφησαν. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί η Τουρκία που δεν αναγνωρίζει καν την Κύπρο ως κράτος, έχει αφήσει το CY χωρίς να το χαράζει, διότι έχει εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να τη σταματήσει μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η λυθιότητα. Λέω απλώς ότι όταν ακολουθούμε μια νομοθεσία η οποία είναι ικανή να σταματήσει μια πράξη βαρβαρότητας, όλα πάνε καλά. Όταν εμείς την αμφισβητούμε και την αφήνουμε να εξελιχθεί και να εκφυλιστεί, δεν με ξαφνιάζει που στη συνέχεια γίνεται εργαλείο εναντίον μας. Κύριε Λιγερέ, είναι μεγάλη μπίζνα το Σκοπιανό? Όχι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι το θέμα της αξιοπρέπειας. Αν για να βολεύει κάποιος, είναι οικονομικά τα κίνητρα προφανώς. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να πω, εγώ το κοιτάζω σε επίπεδο αξιολογίας του ελληνισμού. Αν ο ελληνισμός δεν μπορεί να λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα με τα Σκόπια, τι μιλάμε για να λύσουμε προβλήματα με την Τουρκία, με το Κυπριακό, με τη Θράκη? Για ποιο πράγμα μιλάμε τότε? Εδώ αποδεικνύουμε ότι έχουμε τουλάχιστον αυτό το θέμα να λύσουμε για να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι σε υψηλότερο επίπεδο. Άρα ας μην κοροϊδευόμαστε, ας κοιτάξουμε πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με μια συγκεκριμένη ονομασία, ποια είναι η σχέση μας με αυτές τις χώρες, τι έχουμε κάνει να το σταματήσουμε και να πάψουμε επιτέλους αυτή την υποκρισία να έχουμε Έλληνες πολιτικούς που λένε διάφορα πράγματα όταν είναι στην Ελλάδα και όταν τους βλέπουμε στο εξωτερικό δεν βλέπω καμία δήλωση εναντίον. Όπως είχε γίνει, αν δεν με πατάει μνήμη μου, και το 92. Πάλα λέγαμε με τον Κλίντον στην Αμερική και άλλα κάναμε από πίσω. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα νομίζω ότι άμα έχουμε μια συγκροτημένη στρατηγική, χρησιμοποιώντας και τις δικές μας θέσεις και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί ο στόχος βέβαια των Σκοπίων είναι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανησυχία, το βέτο, να πούμε ότι έχουμε απόψεις, ότι έχουμε προτάσεις και όχι απλώς να επιμένουμε ότι μάλλον δεν γίνεται τίποτα, γι' αυτό στο τέλος θα αποδεχτούμε κάτι. Γιατί τότε κοροϊδεύουμε απλώς τους Έλληνες πολίτες. Εάν θα έχουμε την Α ή τη Β λύση, θα έχουμε αλλαγές στα Βαλκάνια, καλύτερες ή χειρότερες με το ένα και με το άλλο? Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι πάλι επιχειρηματολογία, η οποία είναι βασισμένη μόνο σε επικοινωνιακά τρίκ και όχι πάνω σε μια στρατηγική οντότητα. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι και Α να ονομάζονται ή Β να ονομάζονται, θα έχουν δικαίωμα στη συνέχεια, αφού είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξουν όνομα και να ονομαστούν Γ. Γιατί άμα ονομαστούν Γ, παρόλο που έχουμε βάλει Α ή Β, τότε δεν είναι ανάγκη να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρέπει λοιπόν να κλειδώσουμε τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης και όχι αυτήν. Να σας ρωτήσω, διότι εσείς δεν είστε πολιτικός, να μου πείτε και να κλείσουμε αυτό. Με ποιο όνομα θα είστε ικανοποιημένος ως Έλληνας πολίτης? Προσέξτε,
είναι λανθασμένο το πλαίσιο. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι να μην καταπατά τον ελληνισμό. Αυτό που έχει σημασία σε επίπεδο ανθρωπότητας είναι ένα όνομα το οποίο να ευχαριστεί αυτόν τον λαό. Αλλά αυτός, λόγω σεβασμού, να μην καταπατά αυτό που θέλει ο δικός μας ο λαός. Άρα για μένα είναι απλώς ένας αλληλοσεβασμός και δεν έχουμε εμείς να προτείνουμε στον άλλον πώς να ονομαστεί, αλλά έχουμε εμείς να πούμε στον άλλον ότι μερικές ονομασίες είναι ήδη πιασμένες. Σαν πολιτικός μου απαντήσατε τώρα. Όχι, όχι, δεν είναι σαν πολιτικός, γιατί δεν έχω καμία πρόταση να προτείνω εκ μέρους των Σκοπιανών, διότι πολύ απλά δεν βλέπω τη δική τους την προσέγγιση σε επίπεδο του λαού. Εγώ αυτό που μπορώ να πω ως Έλληνας και όχι ως Έλληνας πολιτικός, μόνο στρατηγιστής, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει σεβασμός. Εδώ ο σεβασμός είναι ξεκάθαρος. Οποιαδήποτε χρήση της λέξης Μακεδονίας δεν είναι σεβασμός, είναι καταπάτηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την έκθεση αυτών των απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή χρονιά.